Την έκθεση τοπικών προϊόντων «Κερνά με Ήπειρο», η οποία έχει περιοδεύσει σε αρκετές περιοχές της Ήπειρου, διοργανώνει η Περιφέρεια σε συνεργασία με άλλους φορείς και στα Γιάννενα, στην κεντρική πλατεία. Η έκθεση θα λειτουργεί έως 22 Σεπτεμβρίου. Παρόν στα εγκαίνια της έκθεσης που συγκέντρωσε πλήθος κόσμου, που γεύτηκε τοπικά προϊόντα, ο Περιφερειάρχης Ήπειρου Αλεξάνδρος Καχρημάνης. Ο κ. Καχρημάνης, φανερά ικανοποιημένος, αναφέρθηκε στη σημαντική αυτή πρωτοβουλία που γίνεται με αφορμή το Γύρο Λίμνης και που φέτος συγκέντρωσε πλήθος επισκεπτών. Με την ευκαιρία αυτή παρουσιάστηκαν προϊόντα από όλες τις περιοχές της Ήπειρου, μεταξύ των οποίων φρέσκο γάλα, τυριά, τσίπουρο, μέλι, αλλά και πολλά άλλα είδη που κέρδισαν το ενδιαφέρον των επισκεπτών της έκθεσης για τη γεύση και την ποιότητά τους. Ο κ. Καχρημάνης σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στις προσπάθειες της Περιφέρειας Ήπειρου να προχωρήσει την προώθηση των τοπικών προϊόντων και με γνώμονα αυτό το σκεπτικό προχώρησαν σε εκθέσεις σε όλα τα τουριστικά κέντρα της Ήπειρου. Η έκθεση παρουσιάστηκε παντού και άφησε πολύ καλές εντυπώσεις για τη διοργάνωση αλλά και την προώθηση των προϊόντων, ενώ έδωσε την ευκαιρία στους ίδιους τους τοπικούς παραγωγούς να κάνουν επαφές και προωθήσεις των προϊόντων τους στις αγορές. Τα Γιάννενα δεν ήταν στον αρχικό σχεδιασμό, αλλά συζητώντας η υπηρεσία με όλους αυτούς τους ανθρώπους που μοχθούν μέσα από τα προϊόντα της Ήπειρου για το αύριο του τόπου, εξέφρασε έναν προβληματισμό ότι πρέπει αυτή η έκθεση, αυτό το τριήμερο, να γίνει και στα Γιάννενα, ένα τριήμερο γεμάτο ξένο κόσμο. Κατόπιν αυτού, με την πρόταση αυτή της υπηρεσίας, συνταχθήκαμε και ως Περιφερειακή Αρχή και βλέπετε σήμερα έχει αρχίσει από το πρωί και συνεχίζει μια κίνηση γνωριμίας όλων με όλους αυτούς που παράγουν ποιοτικά προϊόντα στο χώρο της Ήπειρου. Εμείς είμαστε αρρωγοί σε όλες αυτές τις προσπάθειες και λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους συμμετέχουν και στην υπηρεσία που έχει αναλάβει να κάνει αυτή τη δουλειά. Μας δίνουν και άλλες υποχρεώσεις. Ξέρετε, σε λίγο καιρό αυτό θα μεταφερθεί ως έκθεση στο Ζάπιο και αυτό είναι μια νέα έκθεση των υπηρετικών προϊόντων που θα είναι μόνο υπηρετικά προϊόντα στο Ζάπιο σε μια μεγάλη εκδήλωση. Και στη συνέχεια έρχονται οι μεγάλες εκθέσεις και του εξωτερικού, στις οποίες τελικά με την καινοτομία της ποιότητας που έχουμε και της εξωστρέφειας αλλάζουμε τον τόπο. Το μπορεί να συνδυαστεί όχι μόνο με τις εκθέσεις, αλλά και με την κατανάλωση τοπικών προϊόντων σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, από τα ξενοδοχεία μέχρι τα καταστήματα εστίασης. Αυτά πρέπει όλα να τα παντρέψουμε και να δώσουμε την ταυτότητα της Ήπειρου, την ποιοτική, που είναι το αύριο του τόπου.